Κύριε Χατζηγεωργίου, ξέρετε, ζητήσαμε τη βοήθειά σας, γιατί αντιληφθήκαμε ότι υπάρχει μεγάλη αντίδραση από τους ιδιοκτήτες που έχουν μια βάρκα και αναφερόμαστε κυρίως σε αυτούς που έχουν μια βαρκούλα, όχι σε αυτούς που έχουν ένα φουσκωτό άνω των 7 μέτρων. Πείτε μας λίγο τι υπενθύμησε η ΑΔΕ. Αυτό το χαράτσι των 100 ευρώ δεν ακούγεται καθόλου καλό. 100 ή 200 ανάλογα με το μήκος της βάρκας ή του σκάφους. Κυρίως, ναι, καταρχάς υπάρχει μια διαδικασία που θα πρέπει να πληρώνεται σαν, όπως είναι το τέλος κυκλοφορίας. Αντίστοιχα θα πρέπει να πληρώνεται ένα ετήσιο τέλος από τους ιδιοκτήτες μικρών σκαφών, όπως λέγονται χαρακτηριστικά, τις βάρκες δηλαδή, τις λεγόμενες, το οποίο εκτός από ότι θα πρέπει να πληρώνεται ένα τέλος, επειδή αυτή τη στιγμή η ΑΔΕ δεν γνωρίζει επακριβώς τα στοιχεία των βαρκών, γιατί είναι αδύνατο να γίνει κάτι τέτοιο σε συνεργασία με τα κατατόπους λιμεναρχεία, προφανώς, και δεν υπάρχει η επικοινωνία των δύο φορέων. Διασύνδεση λέτε, ναι. Δεν άκουσα, συγγνώμη. Δεν υπάρχει διασύνδεση δηλαδή των λιμεναρχείων με την ΑΔΕ. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα του ελληνικού δημοσίου διαχρονικά είναι ότι δεν υπάρχει διασύνδεση των φορέων μεταξύ τους και πολλές φορές καλείται ο πολίτης να κάνει τον ενδιάμεσο ούτως ώστε να επικοινωνήσουν οι φορείς. Κάτι αντίστοιχο λοιπόν φαίνεται να γίνεται και σε αυτή την περίπτωση, όπου για να μπορέσει να πληρώσει το τέλος που θα πρέπει να πληρώνει από φέτος και εφεξής ο ιδιοκτήτης της βάρκας, και μάλιστα κατά αναλογία αν η βάρκα δεν ανήκει μόνο σε έναν ιδιοκτήτη, θα πρέπει να μπει μέσα στην εφαρμογή που έχει δημιουργηθεί από την ΑΔΕ, να καταγράψει τα στοιχεία της βάρκας, ονομασία, αριθμός μνημολογίου, σε ποιο λιμάνι είναι χρεωμένη η βάρκα και κάποια άλλα τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία αναφέρονται τις περισσότερες φορές μέσα στην άδεια του σκάφους παύλα βάρκας. Και αφού τα καταγράψει θα πρέπει να σκανάρει κιόλας και να συμπεριλάβει στην αίτησή του και την άδεια μνημολογίου της βάρκας, ούτως ώστε το σύστημα να εκδώσει την ταυτότητα φυλής για να μπορέσει να πληρώσει ο ιδιοκτήτης το τέλος που του αναλογεί. Όλα αυτά θα πρέπει να γίνουν μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου. Δεν υπάρχει πολύς χρόνος στην κατοχή των ιδιοκτητών. Προφανώς και δεν είχε γίνει αντιληπτό από όλους. Ήταν μια διαδικασία που έτρεχε από το καλοκαίρι, αλλά το καλοκαίρι είχαμε φορολογικές δηλώσεις, είχαμε άλλες διαδικασίες. Ήταν και καλοκαίρι. Το καλοκαίρι λίγο γίνεται και μια παύση σε όλα αυτά. Ναι, υπήρχε και μια διχογνωμία αν πρέπει ή δεν πρέπει να καταγραφούν όλοι οι ιδιοκτήτες και ούτω καθεξής, και καταλαβαίνουμε γιατί νούμερο μιλάμε, έτσι. Δεν είναι ότι είναι ένα τεράστιο νούμερο των υπόχρεων όλης αυτής της διαδικασίας προκειμένου να πληρώσουν τα τέλη των 100 ευρώ αν μιλάμε για σκάφος, βάρκα, μήκους έως 7 μέτρων και 200 ευρώ αν μιλάμε για σκάφος, παύλα, βάρκα, μήκους από 7 έως 12 μέτρων. Και προφανώς και συμπεριλαμβάνει τους πάντες. Εξαιρούνται τα αλιευτικά, τα οποία είναι μόνο αλιευτικά, και τα ρημουλκά, όπως αυτά χαρακτηρίζονται στις άδειες των νεολογίων και το καθεξής. Κύριε Χατζηγεωργίου, ποια είναι η απόκριση τώρα των φορολογουμένων, οι ιδιοκτήτες της βάρκας, και θα αναφερθώ στις καταρχάς μικρές βάρκες. Δεν έχουν αντιληφθεί. Πώς? Και εδώ δεν το έχουν αντιληφθεί ότι πρέπει δεν να το κάνουν. Αφενός. Και αφετέρου έρχεται και στη συνέχεια ότι ποιος είναι υπόχρεος να τους ενημερώσει για όλη αυτή τη διαδικασία. Εδώ έχει περάσει γενικώς στην κοινωνία ότι υπόχρεος για τις ενημερώσεις όλων αυτών των διαδικασιών είναι ο λογιστής φοροτεχνικός. Εδώ θα διαφωνήσω. Δεν είναι δουλειά του λογιστή φοροτεχνικού να ενημερώσει τους ιδιοκτήτες των βαρκών που τυχάνει να είναι και πελάτες ότι θα πρέπει να κάνουν όλη αυτή τη διαδικασία, γιατί αντίστοιχα θα έπρεπε να ενημερώνει και για άλλες διαδικασίες της ψηφιοποίησης του ελληνικού δημοσίου, το οποίο προφανώς και καταλαβαίνετε αφενός δεν είναι δουλειά του, και αφετέρου επειδή έχει να τρέξει και να προλάβει άλλες διαδικασίες πολύ σοβαρότερες για το κράτος το ίδιο, που είναι το κομμάτι των επιχειρήσεων, των διασυνδέσεων, του My Data κ.ο.κ. Προφανώς και είναι αδύνατο να μπει στη θέση του ελληνικού δημοσίου να ενημερώσει όλους τους υποχρέους. Εδώ η ΑΔΕ πολλές φορές έρχεται να βοηθήσει την κατάσταση και στέλνει μαζικά email στους φορολογούμενους, όμως επειδή δεν γίνεται σωστός διαχωρισμός και διαλογή των συγκεκριμένων email, πηγαίνουν σε ορειδώσεις φορολογούμενους που πια είναι η τύχη τους, τα στέλνουν μετά οι πελάτες στους φοροτεχνικούς. Έτσι κάνουμε. Τι μου λέει εδώ. Πολύ σωστά. Αυτό κάνουμε όλοι. Αυτό το κάνουμε ένα forward και τελειώνει για να μας πει ο φοροτεχνικός. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση, κύριε. Να είστε καλά. Καλή δύναμη σε όλους. Καλό Σαββατοκύριακο.